Φίλες και φίλοι μου, γεια σας από τη συχνότητα Web TV Ορφέας και στην εκπομπή Υποψήφιοι Βουλευτές ΕΣΥ. Και μαζί μας σήμερα είναι καλεσμένος ο κύριος Αριστίδης Ματζάρης. Καλησπέρα σας κύριε Ματζάρη. Ναι, καλησπέρα κύριε Φραγκόπουλε. Χαιρετίζω τους τηλεθεατές, τηλεθεάτριες σας. Καλώς ήρθατε. Και όλους τους ανθρώπους. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή για να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας που έχουμε αφήσει όσον αφορά τις αγροτικές αποζημιώσεις τις οποίες δεν έχουν λάβει ακόμα η παραγωγή, όπως αναφέρατε στο πρώτο μέρος, την καθυστέρηση, την ασυνεννοησία που υπάρχει από τον κρατικό μηχανισμό, το οποίο κατ' επέκταση το εισπράττουμε και εμείς οι πολίτες. Και για αυτό το λόγο όσον αφορά, στο δεύτερο μέρος, πάνω σε αυτά τα δεδομένα θα κινηθεί. Έχω να πω μόνο ότι ο κύριος Ματζάρης είναι υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Πέλλας και η επαγγελματική του ιδιότητα είναι γεωργός αλλά και πολιτής λαϊκών αγορών, που σημαίνει ότι έχει γνώση, γνωρίζει πάνω σε όλα αυτά. Κύριε Ματζάρη, πολλά είπα εγώ, έχετε τον λόγο να μας αναφέρετε τι ακριβώς συμβαίνει στο θέμα των αποζημιώσεων. Ωραία. Μιλήσαμε προηγουμένω την πρώτη φορά για τα ροδάκινα, νεκταρίνια κλπ. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο νομό, κύριε Φραγκόπουλε. Θα πάμε στη Χαλκιδική, σε μια άλλη περιοχή της Μακεδονίας. Όπου εκεί γνωρίζουμε όλοι καλά ότι υπάρχει η πράσινη ελιά, πόπινη ελιά συγκεκριμένη, Χαλκιδικής. Αλλά τι συμβαίνει με αυτήν? Ενώ είχαν υποσχέσεις όλοι οι ελαιοκαλλιεργητές το καλοκαίρι όλο ότι θα υπάρξει αποζημίωση, από το Σεπτέμβριο και μετά άλλαξε εντελώς όλη η ιστορία αυτή, όλη η κατάσταση της αποζημίωσης και εξαιρέθηκε τελικά η πράσινη ελιά Χαλκιδικής, εξαιρέθηκε. Να σημειωθεί βέβαια ότι οι ζημιές από τον παγετό της άνοιξης στην ελιά Χαλκιδικής, στην πράσινη ελιά Χαλκιδικής, έχει ξεπεράσει το 70% σε ποσοστό. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι είναι σεβαστή ζημιά. Δεν είναι να μην την υπολογίσεις, δεν είναι να την εξαιρέσεις. Να το πούμε κάπως ναι, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, σας διακόπτω, υπάρχει ανακοίνωση επίσημη ότι δεν θα αποζημιωθεί αυτός ο τομέας από την καταστροφή. Σας μεταφέρω λόγια τα οποία λένε ελαιοκαλλιεργητές από εκεί πέρα, οι οποίοι είχαν κάποιες συνομιλίες, κάποιες συναντήσεις με τον κύριο Λιβανό, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου είπε ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να εκπληρώσει κάτι. Μάλιστα. Που είχε υποσχεθεί τότε. Δεν μπορεί να το καλύψει. Να πούμε εδώ βέβαια ότι υπάρχει ένα θέμα αποζημίωσης που αφορά την κορονοενίσχυση της ελιάς, η οποία είναι 40 ευρώ το στρέμμα, έτσι. Αυτό είναι μόνο, τίποτα άλλο. Πολύ λίγα, αλλά έτσι. Το θέμα είναι ποιο. Όπως ακούγεται είναι πολύ δαμινό. Πριν ένα μήνα έχει τελεσιδικήσει αυτή η απόφαση, έτσι, μέσα στον Οκτώβριο δηλαδή, αλλά ακόμη το ΦΕΚ δεν έχει υπογραφεί όσον αφορά για αυτή την κορονοενίσχυση, έτσι. Οπότε οι άνθρωποι περιμένουν και ελπίζουν ίσως μέχρι τα Χριστούγεννα να τους δώσουν κάτι, έτσι, να περάσουν τις γιορτές. Ελπίζοντας δηλαδή να, ναι, με την ελπίδα. Να λειτουργήσει. Μόνο το δύσκολο θέμα είναι, κύριε Φραγκόπουλε, ότι με την ελπίδα δεν χορταίνει κανένα στο μάχη κανένας παιδιού που είναι σε ανάπτυξη και που υπάρχουν πολλά παιδιά σε όλες αυτές τις οικογένειες που ασχολούνται με τη γεωργία. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση στους ελαιοκαλλιεργητές όπως και στους ροδακινοπαραγωγούς και πάρα πολλοί κατευθύνονται, το σκέφτονται, σχεδιάζουν μήπως να κάνουν κάποιες κινητοποιήσεις αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο. Όλα αυτά είναι δηλαδή σε μια κατάσταση έκρηκνη η Χαλκιδική, όπου περιμένουν το έναυσμα για το αν θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις αν τελικά δεν γίνει κάποιο αίτημά τους, πραγματικότητα, ή να σταματήσουν αν πραγματικά αρθεί η εξαίρεση της ελιάς της πράσινης της Χαλκιδικής. Τώρα,
να αναφέρουμε ότι τα κόστη για την ελιά, για την καλλιέργεια της ελιάς, γιατί περνάνε και αυτοί στην καινούργια καλλιεργική περίοδο, έτσι, έχει αυξηθεί, φαίνεται, δηλαδή, η τάση που έχει με τις αυξήσεις που έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται ότι θα αυξηθεί 30 με 40%, κύριε Φραγκόπουλε. Που σημαίνει αυτό ότι αν καλλιεργούσαμε ένα κόστος παραγωγής ένα στρέμμα με 600 ευρώ για παράδειγμα, θα φτάσει στο 800 τώρα. Οπότε, χωρίς να έχουν πάρει όμως χρήματα αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην νέα καλλιεργική περίοδο? Ναι, εδώ υπάρχει μια άλλη απάντηση, η οποία έχει σχέση με τι. Ή θα πάνε σε τράπεζες να πάρουν δάνεια, και αν θα πάρουν δάνεια, και όλοι γνωρίζουν πολύ καλά, Γεωργοί, τι γίνεται με τα δάνεια από τράπεζες. Η άλλη περίπτωση είναι να πάρουν δανεικά από εμπόρους, υποθηκεύοντας την επόμενη παραγωγή. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι επειδή θα τους έχει στο χέρι ο έμπορας, θα μπορεί να τους πάρει την επόμενη παραγωγή που θα έχουν, ανοιχτά, χωρίς τιμή δηλαδή, και όποτε τους πει αυτός να αποφασίσει και θέλει να πάρει ελιές, θα τους πει μαζέψτε τώρα, ανοιχτά και φέρτε τα. Οπότε είναι εντελώς ακάλυπτη όλη αυτή η ελαιοπαραγωγή στον κάθε έμπορα. Είναι εντελώς ακάλυπτη επειδή η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει για να κάνουν την καλλιεργική τους περίοδο ως αρμόζει σε έναν ελαιοπαραγωγό. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά προβλήματα, γιατί να πούμε και το άλλο. Στη χειρότερη μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα να αναγκαστεί να πουλήσει κάποιο κομμάτι, κάποιο κτήμα του, για να πάρει χρήματα να καλλιεργήσει τα άλλα. Αν αυτό λέγεται γεωργία όμως, πρέπει να αρχίσουμε να αναθεωρούμε γιατί εννοούμε γεωργία. Μάλιστα. Κύριε Φραγκόπουλε, η κατάσταση δεν έχει σημασία αν είναι ροδάκινα, αν είναι ελιές, αν είναι λαχανικά. Δεν έχει καμία σημασία τι ακριβώς είναι. Αυτό που βλέπω καθημερινά στον πρωτογενή τομέα είναι ότι χτυπιέται ανελαίητα ο γεωργός, ό,τι και αν καλλιεργεί, χτυπιέται ανελαίητα ο κτηνοτρόφος, ο αλιέας, δηλαδή ο πρωτογενής τομέας, είναι το χαμηλό γαϊδούρι που το φορτώνουν όλοι μας οι πολιτικοί, τα πιο πολλά βάρη. Όλα τα βάρη πάνω στην πλάτη του. Ναι, αλλά χωρίς να τρώει αυτό το ζωντανό, να το πούμε έτσι, γιατί και εμένα θα πω τον εαυτό μου ζωντανό, όταν είμαι σε μια τέτοια κατάσταση και κουβαλάω εγώ το βάρος όλης της χώρας, σαν πρωτογενής τομέας, ζωντανό είμαι. Κάνετε ένα, δώσ' μου να φάω και λίγο. Κάνετε ένα παραλληλισμό, μπορούμε να πούμε. Ναι, έκανα ένα παραλληλισμό για να δείξω σε ποια κατάσταση εξευτελιστική έχει φτάσει ο πρωτογενής τομέας. Γι' αυτό το έκανα. Βεβαίως. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ζωντανό. Yeah. Απλά θέλω να πω ότι έχουμε γίνει πια δούλοι. Εργαζόμαστε μόνο και μόνο για τους άλλους. Δηλαδή, σε εμάς δεν μένει κάτι. Δεν μένει κάτι για να ζήσεις μια αξιοπρεπή ζωή. Ποιος ο λόγος να καλλιεργείς όταν τα μισά και παραπάνω από το καθαρό εισόδημα τα παίρνει η ίδια η πολιτεία. Την ίδια στιγμή που αυτή η πολιτεία δεν σου παρέχει αυτά που πρέπει να σου παρέχει, να σου παράσει. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή υπόσχεται ότι θα σου δώσει αποζημίωση και ξαφνικά τρεις μήνες μετά σε εξαιρεί από αυτή την αποζημίωση. Κύριε Ματζάρη. Αλλά σε φορολογεί. Ύστερα. Και σου παίρνει τα μισά το εισόδημα. Από αυτά που παρουσιάζεται ήσασταν άκρος κατατοπιστικός σε όλα αυτά. Και όπως αναφέρατε, δεν έχει σημασία το τι καλλιεργεί, αλλά στο ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα. Και το συμπέρασμα που βγάζει κανείς από όλα αυτά είναι ότι αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχει συνεργασία από τον κρατικό μηχανισμό. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε ευθύς αμέσως να μας πείτε και άλλα στοιχεία δεδομένα, αλλά και πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, να μπορέσετε εσείς να ανταπεξέλθετε πάνω σε αυτή τη δυσκολία. Και ερχόμαστε ευθύς αμέσως.
μια τεράστια προσφορά. Ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά. Ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216-898-10 και 690-99-69-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com. Είμαστε και πάλι εδώ, φίλες και φίλοι μου, με τον κύριο Ματζάρη, για να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Και όπως τα παρουσιάζει ο κύριος Ματζάρης, δεν είναι και τόσο καλά και δίκαια όσον αφορά την αγροτική παραγωγή της χώρας. Κύριε Ματζάρη, λοιπόν, τι προτίθεται να κάνει ο πολιτικός φορέας που εκπροσωπείτε πάνω σε όλες αυτές τις δυσκολίες που αναφέρατε? Ο αγρότης, κύριε Φραγκόπουλα, δεν αξίζει να παίρνει αποζημιώσεις, δεν αξίζει να παίρνει ενισχύσεις, δεν αξίζει όλα αυτά τα ψίχουλα που μας δίνουν τόσα χρόνια. Η Ελλήνων Συνέλευση, κύριε Φραγκόπουλα, έχει δεσμευτεί στον Άριο Πάγο στις 4 Σεπτεμβρίου του 2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 6699, την ημέρα που ο πρόεδρος του φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, κύριε Αρτέμης Ωράς, κατέθεσε το πρόγραμμα, όλα τα στοιχεία για τον πλούτο μας και το ελάνιο αξιακό. Από εκείνη τη μέρα, λοιπόν, έχουμε δεσμευτεί. Έχουμε δεσμευτεί ότι μόλις αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, το πρώτο που θα συμβεί θα είναι να δώσουμε 20.000 σε κάθε αφημί Ελληνίδας Έλληνα πολίτη, εφάπαξ, χωρίς επιστροφή, μόνο και μόνο για να ακούφιση. Μετά αμέσως, κύριε Φραγκόπουλο, περνάμε στην εκτέλεση 49.000 έργων εγκεκριμένων σε όλη τη χώρα που αφορούν είτε γεωργία, είτε βιομηχανία, ναυτιλία. Καλύπτει το πρόγραμμα Ελλάς κάθε τομέα του βίου μας. Το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα συγκεκριμένα έργα είναι 2,33, κύριε Φραγκόπουλο. Εξάλλου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πριν φτάσουμε σε αυτό το ποσό, έχουμε και ένα άλλο ποσό των 600 δις, το οποίο είναι ως δάνειο στην κυρίαρχη Ελληνική Δημοκρατία, σε εμάς δηλαδή, στους Έλληνες, και βρίσκεται στους κρατικούς προϋπολογισμούς της χώρας μας από το 2015 έως και σήμερα. Κάθε χρονιά βρίσκονται εκεί τα χρήματα αυτά. Αλλά δεν τα κουμπάει κανείς. Μάλιστα. Όσον αφορά, λοιπόν. Ναι. Έτσι όπως τα παρουσιάζετε, και όχι απλά τα λέτε εσείς, απλά υπάρχουν στοιχεία και αποδείξεις, δηλαδή όσον αφορά, είναι κατατεθειμένα και τα επιβεβαιώνουν ανώτατοι φορείς. Όλα αυτά τα ποσά δείχνει ότι υπάρχουν και όπως αναφέρεστε από το 2015. Έτσι δεν είπατε? Βεβαίως. Το 2015. Βεβαίως, 2015, το Σεπτέμβριο. Άρα, τι καταλαβαίνουμε από αυτό που ανέφερα μόλις, ότι μόνο η Ελλήνων Συνέλευσης έχει δεσμευτεί με το πρόγραμμά της απέναντι στους Έλληνες, γιατί είναι η μοναδική η οποία έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο. Αυτό από μόνο το αποτελεί δέσμευση. Κανένα άλλο κόμμα έως σήμερα, είτε ήταν μεγάλο είτε ήταν μικρό, δεν εγκατέθεσε ποτέ πρόγραμμα, σχέδιο, πώς θα το πράξει. Γιατί δεν θέλησε ποτέ να το πράξει το πρόγραμμά της, το πρόγραμμά του, το οποιοδήποτε κόμμα, και μόνο το ανακοίνωνε, το οποίο δεν αποτελεί δέσμευση. Είναι ακριβώς σαν τις αποζημιώσεις που ανακοινώθηκε ότι θα πάρουμε το 100% σίγουρα. Λίγο χρόνο, αλλά τελικά περιμένουμε ακόμη στο χρόνο επάνω και θα δούμε αν θα συμβεί αυτό.
Ναι, δεν έχει σημασία. Μία λύση υπάρχει ξεκάθαρη και φαίνεται και φωτίζει παντού όλο το χώρο. Είναι Ελλήνου συνέλευση, κύριε Φραγκόπουλε. Είμαστε μοναδικοί που έχουμε δεσμευτεί. Γιατί πρώτα απ' όλα το καταθέσαμε και μετά το ανακοινώσαμε. Δεύτερον, τα ποσά έχουν όλα τα στοιχεία τα απαραίτητα. Γι' αυτό το λόγο και εγκρίθηκε τον Άριο Πάγο για το κατά πόσο ισχύουν τα ποσά αυτά ή όχι. Δικαστικές αποφάσεις, κοινοβουλευτικός έλεγχος, υπογραφές από εγχώριους, υποκόσμιους θεσμούς, ο ίδιος ο Άριος Πάγος τα έχει ενεκρίνει. Και σαν τρίτο, να το πω, εργαλείο, τρίτο εξάρτημα αυτού του τεράστιου μηχανισμού που λέγεται Ελλήνων Συνέλευσης, Φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, είναι το Ελλάνιο Αξιακό, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι αυτό που διασφαλίζει τον πολίτη ότι το πρόγραμμα θα εκτελεστεί με δικαιοσύνη, με ισονομία, ότι δεν θα υπάρξει αδικία ποτέ σε κανέναν Έλληνα. Μάλιστα. Μοναδική δέσμευση, μοναδική λύση Ελλήνων Συνέλευσης. Η πραγματικότητα, η οποία χρόνια τώρα ήταν μόνο στο όραμα των Ελλήνων, στην ελπίδα τους ότι θα γίνει κάτι καλό. Λοιπόν, αυτό το καλό, αυτό το κάλλιστο, αυτό το άριστο έχει συμβεί ήδη. Κύριε Φραγκόπουλο, μάλιστα. Είναι εδώ. Κύριε Ματζάρη, βεβαίως. Και πάλι παρουσιάσατε αρκετά θέματα και επειδή πλησιάζει και προς το τέλος της η εκπομπή, δίκαιο είναι να ολοκληρώσουμε και να συνοψίσουμε αυτό. Yeah. Τα συμπεράσματα δηλαδή που βγάζει κανείς από το πρώτο καλά και το δεύτερο μέρος που παρουσιάσατε είναι ότι υπάρχουν οι λύσεις, είναι κατατεθειμένες και μία σειρά προκειμένου να αποφευθεί όλη αυτή η κατάσταση που ζουν και βιώνουν τους τελευταίους 8 μήνες αλλά και τα προηγούμενα έτη σε όλο αυτό το πρόβλημα που επικρατεί στην αγροτική κατάσταση της χώρας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, ναι. Όταν μιλάμε, κύριε Φραγκόπουλε, για εθνικό προϊόν όπως είναι η ελιά χαλκιδική ΣΠΟΠ, όταν μιλάμε για ποιότητα ροδακίνων, κερασιών, βερικόκων, προϊόντων αγροτικών, κτηνοτροφικών, ανώτερα ποιοτικά σε παγκόσμιο επίπεδο θα έλεγα, και όλο αυτό γίνεται στη χώρα μας, η Ελλήνων Συνέλευσης έχει ήδη το πρόγραμμα να αξιοποιηθεί όλη αυτή η ποιότητα προς όφελος της ίδιας μας της κοινωνίας και όχι προς όφελος κάποιων ανθρώπων ορισμένων. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που έχω ως κάλεσμα στους τηλεθεατές σας είναι να μπουν στη διαδικασία να επισκεφθούν ένα τοπικό οργανισμό Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες στη χώρα μας και στο εξωτερικό, να ενημερωθούν με έγγραφα αποδείξεις για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, είτε αυτά που έχουν πράξει οι κυβερνώντες μας, είτε αυτά που έχει εκτελέσει η Ελλήνων Συνέλευση και συνεχίζει να εκτελεί. Και ας πάρουν θέση υπεύθυνοι, γιατί η υποχρέωσή τους δεν είναι στο δικό μου κάλεσμα, κύριε Φραγκόπουλε. Υποχρέωση όλων λοιπόν, κύριε Φραγκόπουλε, είναι απέναντι στο κάλεσμα των επόμενων γενεών για να μπορέσουμε να τους αντικρίσουμε κατάματα και να πούμε ναι, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, κάναμε τα μέγιστα για το δικό σας. Μάλιστα. Το μέλλον. Μάλιστα. Αυτή είναι η μόνη κατάσταση η οποία μας κρατάει σήμερα εδώ, γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ, κύριε Φραγκόπουλε, είτε το αντιληφθήκαμε είτε όχι, είμαστε όλοι γι' αυτό το λόγο να ελευθερώσουμε τη μάνα μας Ελλάς και να εγκαθιδρύσουμε την Ελλήνων Πολιτεία. Βεβαίως. Κύριε Ματζάρη, για άλλη μια φορά ήσασταν άκρος κατατοπιστικός σε όλα αυτά που παρουσιάζατε πάντα με στοιχεία και αποδείξεις. Φίλες και φίλοι μου, μια εκπομπή ενημέρωσης πολιτών έφτασε στο τέλος της. Από εμένα τον Φραγκόπουλο Κώστα, αλλά και τον κύριο Ματζάρη, να έχετε μια καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας, κύριε Ματζάρη. Χαίρετε, κύριε Φραγκόπουλο. Γεια σας.
μια τεράστια προσφορά. Ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά. Ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216-898-10 και 690-99-69-698. Ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com.